λεπτό. Πριν λίγο ο κύριος Αυτιάς. Νομίζω ήμουν ασαφής. Να γίνεται πιο σαφής ακόμα. Πριν λίγο ο κύριος Αυτιάς ανέδειξε το ζήτημα όσον αφορά το μαζούτ που γίνεται θερμαντικό. Και το είδατε το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Μέσα στο λαθρεμπόριο των καυσίμων, του εμπορίου, του τζόγου και των τσιγάρων είστε κι εσείς το ίδιο. Και το καρτέλ θέλει νόμο. Θέλει επιτροπή ανταγωνισμού. Ούτε ο νόμος έχει γίνει, ούτε η επιτροπή Μάλιστα. ανταγωνισμού Πρόεδρε, σας έχει πλησιάσει. Πέστε μου να τα τώρα. Τα πράγματα όπως είναι και ξεκάθαρα. Πώς αμείβεστε, Πρόεδρε, πώς περνάνε οι οικογένειές σας και τι μέλη γενέστε, τι σας έχουν πει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη εβδομάδα της διαθεσιμότητας. Ναι. Ο νόμος λέει ότι θα παίρνουμε το 50% από την εταιρεία και 10% από τον ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε όμως, με πενιχρούς μισθούς μετά από μειώσεις που έχουμε δεχτεί και με την όλη φορολόγηση που υπάρχει, είναι δύσκολο για τις οικογένειες αυτή τη στιγμή να σταθούν αξιοπρεπές. Δεν μπορούμε, είναι δύσκολα. Και το πιο πολύ που μας νοιάζει και αυτό που κοιτάμε είναι και το αύριο. Θα τελειώσει ο 1,5 μήνας. Και αν δεν έχει βρεθεί λύση, άρα τι θα λοιπόν, γίνει. Θα οδηγηθούμε λοιπόν και εμείς σε λουκέτο όπως η Χαλιβουργία Ελλάδος στον Αστρόπυργο. Είναι πιεστικές ημερομηνίες, λέτε. Πιέζεται.